αγοπέδι που είσαι, τι είδους μάνα έγινες? Προστατευτική υπερβολικά ή σωστή μάνα που αφήνει, ας πούμε, στην Ηλέκτρα και το χώρο να αναπνεύσει και αφήνεις στο Γιώργο το ρόλο της θηλιάς που πνίγει το παιδί, ξέρεις? Λοιπόν, πιστεύω ότι στην αρχή, ειδικά τους πρώτους 10 μήνες, ήμουν υπερπροστατευτική. Mm-hmm. Και μετά, μόλις περπάτησε το παιδί, επειδή ήταν ένα παιδί πολύ ανεξάρτητο από μόνο του, άρχισα διαβάζοντας και χαλαρώνοντας να μου δίνω συγχαρητήρια, γιατί τα έχω καταφέρει πάρα πολύ καλά σε αυτό το ρόλο, και να αναγνωρίζω ότι το παιδί πρέπει να είναι ανεξάρτητο και να έχει και τον προσωπικό του χώρο και να μην είναι ούτε αυτό που λέμε μαμάκιας, ούτε αν υπήρχε η λέξη μπαμπάκιας. Ασχέτως αν ο Γιώργος το προσπαθεί πάρα πολύ. Και να πολύ μην υπήρχε αυτό. Η λέξη προσπαθεί μπαμπάκιας, να... την βγάζουμε προς τιμήν του Γιώργου Λύρα πια. Προσπαθεί. Δεν είναι θέμα. Δεν... Ναι. Υπάρχει από φέτος. Προσπαθεί από εδώ και να τη δημιουργήσει. Με παντίους τρόπους, έχω να το καταθέσω, ναι, αυτό. Ναι, είμαι σίγουρη. Και να αποκτήσει διάφορα κολλητιλίκια, τα οποία έχουν να κάνουν με διάφορες εξόδους, με καφεδάκια. Πήγαμε την κόρη μου για καφέ. Πήγαμε την κόρη μου για καφέ. Εσύ μεγάλωσες σε αυστηρό περιβάλλον ή σε χαλαρό περιβάλλον? Όχι, πολύ χαλαρό. Πολύ χαλαρό. Δεν θυμάμαι ποτέ, δηλαδή. Βέβαια, ήμουνα και καλό παιδί. Ναι. Μα τι μετριοφροσύνη έχω σήμερα. Ήμουν πολύ όμορφη και πολύ καλό κοριτσάκι. Ναι. Ήμουν πολύ καλό παιδί. Θέλω να μου πεις, να πάμε λίγο στην Μπέγκη ως μαθήτρια. Δηλαδή, την Μπέγκη μαθήτρια, να μου πεις λίγο, να με βάλεις λίγο στο κλίμα. Πώς ήσουν, τι βαθμούς έπαιρνες, πόσο διάβαζες, πόσο τεμπέλιαζες, τέτοια πράγματα. Και πρέπει να είμαι και ειλικρινής τώρα. Απολύτως. Γιατί με κοιτάς με αυτό το βλέμμα της Ναταλίας. Τέτοια πράγματα θέλω να μου πεις. Όχι, πες μου τώρα αν τολμάς ότι ήσουν του 20 μαθήτρια. Πες μου τώρα. Πες μου τώρα αν μπορείς. Πες μου τώρα ότι ήσουν του 20 μαθήτρια και ότι κρατούσες και τη σημαία. Θα το πιστέψω αν μου πεις ότι ήσουν του 20 μαθήτρια. Δεν θα σου το πω, αγάπη. Δεν το 20 ήμουνα στη μουσική και στη γυμναστική. Ναι. Στο δημοτικό, που ήταν λιγότερες οι απαιτήσεις, ήμουνα καταπληκτική. Στο γυμνάσιο άρχισα να βαριέμαι. Mm. Άρχισα λίγο να βαριέμαι. Δεν περνούσα πάρα πολύ καλά τις ώρες των μαθηματικών, γιατί δεν τα καταλάβαινα πολύ, της χημίας και της φυσικής. Αλλά ευτυχώς είχα πολύ καλούς καθηγητές. Για να δούμε παρακαλώ πολύ ένα βίντεο, το οποίο ετοίμασαν οι δαιμόνοι και αδέκαστοι ρεπόρτερ της εκπομπής αυτής. Oh. Να δούμε τι θυμάται η ελληνογαλλική σχολή από την Μπέγκη Ζήνα, τι αναμνήσεις έχει και αν η Μπέγκη μας τα είπε με απόλυτη ειλικρίνεια ή όχι. Για να δούμε. Από το τζάμι κοιτώ. Χαίρομαι που κατάφερε και ακολούθησε τα όνειρά της. Το χαίρομαι. Αλλά θα πω ότι χαίρομαι περισσότερο, διότι κράτησε από το σχολείο της το ήθος που θέλουμε τα παιδιά μας να κρατούν στην κοινωνία και να στέκονται γερά, ηθικά στα πόδια τους. Η Μπέγκη ήταν ένα ήρεμο παιδί, μια ήρεμη μαθήτρια. Το μυαλό της φυσικά ήταν από τότε στη μουσική. Όταν την χάναμε, να το πω έτσι, τη βρίσκαμε στο χώρο που βρισκόμαστε και συγκεκριμένα στο πιάνο. Ένα πάρα πολύ ήσυχο παιδί, χαμηλών τόνων, καθόλου προκλητική, και νομίζω ότι αυτά τα στοιχεία του χαρακτήρα της τη χαρακτηρίζουν μέχρι σήμερα. Σου θα κρατηθώ, θα σε κοιτάξω, θα μυρίσω τα αρώμα σου. Εγώ μαζί της ήμουνα στη Δέσμη με την Μπέγκη Ζήνα. Δεν ήμασταν δηλαδή σε όλο το τμήμα μαζί. Τέταρτη Δέσμη. Ήταν και στόχος ζωής. Έτσι. Βέβαια, εγώ ακολούθησα φιλολογία και η Μπέγκη ακολούθησε τραγούδι. Είχα πάει με τη σύζυγό μου να την παρακολουθήσω σε ένα πρόγραμμα με το Σάκη το Ρουβά. Εκείνη όση ώρα τραγουδούσε με το Ρουβά δεν με έβλεπε στα μάτια ποτέ. Τελειώνοντας το πρόγραμμα, πήρε τηλέφωνο κάποια κοινή μας γνωστή, της είπε ότι δεν τολμούσα να δω το δάσκαλό μου από κάτω, γιατί η αμφίεσή μου δεν ήταν κατάλληλη. Με πολλές συμμαθητρίες μας δεν κάνουμε πλέον παρέα, την Μπέγκη όμως την παρακολουθούμε από μακριά και πάντα χαιρόμαστε για την πορεία που έχει κρατήσει. Είναι τόσα γιατί
Ήταν ένα συναισθηματικό παιδί και πέρασε ορισμένες δυσκολίες όταν ήταν μαθήτρια. Στην τρίτη γυμνασίου πρώτη ηλικίου, αν θυμάμαι καλά, έχασε τον πατέρα της. Ήταν ένα σημαντικό γεγονός για ένα παιδί ηλικίας 14-15 ετών. Οι αδελφές και οι καθηγητές της προσπαθήσαμε όσο μπορούμε να τη στηρίξουμε. Είμαστε καθηγήτριες πλέον εδώ, η Σταυρούλα κάνει γαλλικά, εγώ κάνω μαθηματικά. Και από εδώ λοιπόν θέλουμε να τη στείλουμε τα φιλιά μας και τις αναμνήσεις μας. Από το χέρι σου θα κρατηθώ, θα σε κοιτάξω, θα μυρίσω αρώμα σου. Αυτά έχουν λοιπόν. Αυτά έχουν να θυμούνται αγάπη μου από σένα και μου έκανε εντύπωση που τόνισαν πάρα πολύ το πόσο γλυκό και ήρεμο και χαμηλών τόνων παιδί ήσουνα, μιλήσανε για το ήθος σου, όλα αυτά τα στοιχεία που διατηρείς ακόμα αναλύωτα σαν άνθρωπος για μένα που σε ξέρω και μου έκανε εντύπωση ο δάσκαλός που είπε ότι δεν τον κοιτούσε στα μάτια γιατί ντρεπόσουνα που ήσουνα σεξ εντυμένη πάνω στην πίστα. Αυτό είναι η Πέγγι που ξέρω. Έχω συγκινηθεί που το θυμάται αυτό. Ο Λεωνάρδος Βαμακάρης είναι ο αγαπημένος μου καθηγητής μαθηματικών. Δεν το ξέρω το μεταξύ και σου λέω ότι είχα ευτυχώς καλούς καθηγητές. Η Σέρα Αλμπέρτα ήταν πάντα πολύ γλυκιά, αυστηρή λίγο, αλλά πάρα πολύ γλυκιά. Και τα κορίτσια μου φυσικά που με κάνουν περήφανη που πια είναι καθηγήτρες, δεν το ήξερα, το έμαθα μόλις τώρα από την εκπομπή. Με συγκίνησαν πολύ δύο πράγματα στο βίντεο που είδα και ευχαριστώ πάρα πολύ. Καμιά φορά δεν το περιμένεις. Πρώτον, ότι αυτό που θυμάται ο καθηγητής μου, ο κύριος Βαμβακάρης, που είναι όντως έτσι, που ντρεπόμουν τότε που έκανα αυτό το ντουέτο με το Σάκη, γιατί πάντα ξέρεις, είναι και μια σεξι παρουσία ο Σάκης και μαγκάλιαζε έτσι, μια πιάνε περίεργα πάνω στην πίστα. Ήμουνα τότε 22 χρονών και ήμουνα τόσο συναισθαλμένη που πραγματικά δεν τον κοίταξα ποτέ. Ή μπορώ να σου πω ότι με περηφάνεια έτσι τον κοίταξα όταν ήρθε να με καμαρώσει με το Μητροπάνο. Εκεί ναι, δάσκαλε τώρα σας κοιτώ στα μάτια με τιμή, σωστά. Τώρα ναι. Και με το Σάκη σαφώς είμαι πάρα πολύ περήφανη που δούλευα, το συζητώ, τον θεωρώ από τους μεγαλύτερους στάρα, από τα πιο λαμπερά πλάσματα που έχουμε στην Ελλάδα, εννοείται. Απλώς, μα μιλάμε για την αφίεση, απλώς, δεν μιλάμε για τη συνεργασία, την τρεπόσουνα για το... Αυτό που έχω να καταλογίσω με την καλή έννοια στο συγκεκριμένο σχολείο και να τους πω ένα μεγάλο ευχαριστώ τόσα χρόνια μετά και ήταν αυτό που μου έφερε δάκρυα στα μάτια, ήταν ότι επειδή τον μπαμπά μου τον έχασα Μάιο, ήταν ακριβώς τη στιγμή που ξεκινούσαν οι εξετάσεις. Ξέραν όλοι ότι τον περιμένουμε, γιατί ο μπαμπάς μου είχε την επάρατη νόσο, από αυτό έφυγε. Ξέρανε λοιπόν στο σχολείο και με δικαιολογούσαν λίγο στο ότι δεν ήμουν πολύ επιμελής, έλειπα κάποιες ώρες και κάνανε ένα συμβούλιο, τότε όλοι οι καθηγητές μαζί, και με άφησαν να δώσω όλα τα μαθήματα το Σεπτέμβρη. Τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και τους αγαπώ πάρα πολύ που ακόμα και με αυτόν τον τρόπο βρίσκονται στη ζωή μου ακόμα. Και τον καθηγητή μου είναι πολύ περισσότερο. Μερικές φορές στη ζωή, ξέρεις, οι κανονισμοί είναι για να τους υπάρχουν και τις εξαιρέσεις τους, καταλαβαίνεις. Και αυτή ήταν σίγουρα μια πολύ σημαντική εξαίρεση. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε, έχουμε άλλη μια έκπληξη για την Πέγγι. Με κοιτάζει έντρομα γιατί δεν ξέρει, αλλά είναι όλα γεμάτα αγάπη εδώ φτιάμε, να μην ανησυχείς, είναι και άγιες μέρες. Και βεβαίως ξέρω ότι περιμένετε πώς και τι να ακούσετε τις επιτυχίες της. Κάποιες θα είναι οι γνωστές της, τα υπέροχα τραγούδια που έχει πει και που ξέρω πόσο τα αγαπάτε. Και κάποια άλλα θα είναι κομμάτια από το καινούριο της CD, Peggy Zina Live, το οποίο κυκλοφορεί. Περιλαμβάνει διασκευές κομματιών που η Peggy αγαπάει πολύ και τραγουδάει καταπληκτικά. Ερχόμαστε. Ζωή, αν δεν μπορούμε να είμαστε μαζί. Με την Peggy Zina απόψε το βράδυ στον Αντένα, Παρασκευή βράδυ. Λέμε πολλά και ωραία πράγματα με την Peggy.
Θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάτι. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε ότι το κορίτσι αυτό είναι, ανήκει στην μειοψηφία, φαντάζομαι, των γυναικών, οι οποίες πριν παντρευτούν τον σύζυγό τους, είχαν παραβρεθεί στο γάμο τους. Στο γάμο του. Το μπέρδεψα, το ξαναπώ. Η Πέγγι, πριν παντρευτεί τον Γιώργο Λύρα, είχε πάει καλεσμένη στο γάμο του. Το καταλάβατε τώρα, το πιάσατε? Ναι. Το έχετε? Ναι. Μπράβο. Γιατί ο Γιώργος είχε παντρευτεί άλλη μια φορά, την εποχή που η Πέγγι ήταν 14, 14, 15, εκεί παραπάνω. Και είχες πάει καλεσμένη στο γάμο του. Άρα εσύ έχεις δει το σύζυγό σου ντυμένο γαμπρό δύο φορές. Ναι. Τέλειο, ρε παιδί μου. Τέλειο. Τον είδες αυτόν τον άνθρωπο. Φαντάζομαι ότι ήσουν πάρα πολύ μικρή τότε για να πούμε ότι τον είδες και σ' άρεσε. Τον είδες και τον συμπαθώ. Ήταν οικογενειακός φίλος, τι ήταν? Ναι, ναι, πώς... δεν μου άρεσε τότε. Πώς έτυχε να βρεθεί στο γάμο? Δεν μου άρεσε, λέει, παιδιά. Για τον άνθρωπό της. Πώς έτυχε να βρεθεί στο γάμο του? Δεν μου άρεσε τότε, εννοώ. Δηλαδή δεν ναι. Είμαι... Πώς έτυχε να βρεθεί στο γάμο του, θες να μου το εξηγήσεις λίγο αυτό? Ήταν η μαμά μου, ήταν. Φίλη με τη σύζυγό του. Γνωστή με την Κέτη. Και βρεθήκατε. Και έτσι έγινε και βρεθήκαμε στο γάμο. Και πήγες και είπες κανονικά συγχαρητήρια να ζήσετε και τον φίλο σας. Εγώ την αγαπούσα την Κέτη, έτσι εννοείται, και την ήξερα και αυτά. Όχι, πήγα απλά να. Να συγχαρείς. Δεν είπες να ζήσετε. Να πω να ζήσουν κτλ. Τότε λοιπόν τον συμπαθούσα πάρα πολύ, τον Γιώργο. Τον θεωρούσα πολύ καλό παιδί. Αλλά τότε ήταν πολύ μικρός και δεν μου άρεσε. Η Πέγγι και εγώ δεν θα τσακωθούμε ποτέ για άντρα. Συνέχισε. Δεν θα τσακωθούμε ποτέ για άντρα. Ναι. Ήταν πολύ μικρός. Σου άρεσαν πάντα οι όριμοι άντρες? Ναι. Πάντα, ε. Μήπως αναζητούσες λίγο μπαμπά στη σχέση σου? Μπορεί. Από ό,τι λένε οι ψυχολόγοι, ότι αυτό έχει μια βάση. Ναι. Όχι στο θέμα περισσότερο του ερωτισμού, βέβαια. Έτσι, στο θέμα της ασφάλειας. Και πότε τον ξανασυνάντησες τον Γιώργο, όταν ήσουν πια πόσο χρόνο, πιο μεγάλη, φαντάζομαι? Τον Γιώργο τον συνάντησα 6 χρόνια μετά. Mm-hmm. Και τότε ερωτευτήκαμε. Ήταν απίστευτο, αλλά δεν υπήρχε τίποτα πριν. Ούτε σε εκείνον, βέβαια, που ήμουν ένα παιδάκι που ούτως ή άλλως του είχα περάσει απαρατήρητη. Δηλαδή, κουράστηκε για να σε αποκτήσει ή ήταν αμοιβαίο γρήγορα? Όχι, ήταν αμοιβαίο. Νομίζω βρεθήκαμε, ήταν γραφτό να γίνει. Ήταν γραφτό. Τότε δουλεύαμε στο Γκάζι, που είχε ένα μαγαζί πάρα πολύ γνωστό, που γινόταν χαμός στην Αθήνα, και δουλεύαμε στο Γκάζι με τον Νότι Σφακιανάκη, με τη Σοφία Αρβανίτη και τον Γιώργο Μουκίδη. Άκου τώρα, σχήμα. Ναι. Μετά το μαγαζί, επειδή τελειώναμε πιο νωρίς, από τον Νότι βέβαια, πηγαίναμε πάντα για βόλτα στο μαγαζί του Γιώργου. Και έτσι ξαναβρεθήκαμε. Δηλαδή, οι πρώτοι μάρτυρες της σχέσης μου είναι ο Γιώργος Μουκίδης και η Σοφία Αρβανίτη. Άκου να δεις, θα πίστευτε. Τη μία τη στέλνω την αγάπη μου, γιατί το σοφάκι μου είναι αγαπημένη, λατρεμένη. Είναι από τα καλύτερα παιδιά που έχω γνωρίσει στον χώρο. Και φυσικά ο Μουκίδης δεν μ' άφησε να γλιτώσω ποτέ. Μου έδωσε πάρα πολλά τραγούδια. Σου έχει γράψει αριστουργήματα και τα ωραία τραγούδια. Ναι, σου γράψει πολύ ωραία τραγούδια ο Μουκίδης. Και βέβαια είναι και κουμπάρος μου, έτσι, με αυτήσα και την κόρη του, την Βαγγελίτη. Τον άντρα σου τον ζηλεύει περισσότερο ή σε ζηλεύει αυτό περισσότερο, ή δεν υπάρχει καθόλου ζήλια σε αυτό το γάμο γενικά? Νομίζω αν του Γιώργου, αν υπάρχει, δεν το έχει δείξει ποτέ. Εγώ τσαντίζομαι πιο εύκολα. Αλλά όχι μαζί του, γιατί δεν μου έχει δώσει ποτέ δικαίωμα. Mm-hmm. Αλλά αν παρατηρήσω καμιά γυναίκα να κοιτάει κάπως, θα τσαντιστώ πάρα πολύ με τη συγκεκριμένη γυναίκα. Αν τον κοιτάζει η γυναίκα του Γιώργου κάπως? Ναι, ναι. Δεν μου έχει δώσει δικαίωμα. Εκείνος είναι ταγμένος στην πέγγι του. Καταπληκτικό αυτό. Από ό,τι ξέρω, ε. Ναι, από ό,τι ξέρω. Από ό,τι ξέρω. Έχεις πει ότι αν δεν υπήρχε ο Γιώργος Λύρας στη ζωή μου, δεν θα καταφέρει τίποτα. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα να τη λέει μια γυναίκα. Όχι τίποτα, πώς? Δεν ήμουν, σου λέω, με τον Νότι Σφακιανάκη, δεν άνοιγα το πρόγραμμα μαζί με τον Γιώργο μου και είπα απλά ότι. Το άνοιγες. Ακόμα θα άνοιγα το πρόγραμμα. Όχι, δεν είχα καταφέρει και τίποτα. Συμμετείχα σε τρομερά επιτυχημένα σχήματα. Μπορεί να μην ερχόντουσαν τότε για μένα. Ναι. Αλλά ήταν τρομερά επιτυχημένα. Δηλαδή, που σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι για σένα πολλά πράγματα. Δηλαδή, είναι και επαγγελματικό στήριγμα, είναι η αγκαλιά όταν γυρνάς από τη δουλειά, είναι ο πρώτα άνθρωπος έγινε, σου. Είναι... Πρώτα έγινε η αγκαλιά και 5 χρόνια μετά της κοινής μας ερωτικής ζωής, είδε και απόειδε πια που λέμε και λέει...